Σε προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση είχε καταφύγει η Δημοτική Σύμβουλος Παρθένα Χαραλαμπίδου μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοπή του πλάτανου στην οδό Δε Λα Πόρτα πίσω από τα δικαστήρια, κατόπιν αιτήματος από κατοίκους της περιοχής, θεωρώντας τον επικίνδυνο. Πράγματι, κατέθεσα αίτηση μετά την απόφαση για την κοπή του πλατάνου πίσω από το δικαστήριο στην αποκεντρωμένη και πριν λίγες μέρες έγινε δεκτή ένσταση αυτή. Προσωπικά αισθάνομαι δικαίωση, όπως δικαίωση φαντάζομαι ότι αισθάνονται και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι και αυτοί καταψήφισαν την απόφαση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία να λαμβάνουμε ελαφρά την καρδία τέτοιες αποφάσεις, όταν οι εισηγήσεις των υπηρεσιών είναι τεκμηριωμένες και είναι αρνητικές. Πόσο μάλιστα όταν κάθε δύο μήνες φυτεύουμε πανσέδες ή φέρνουμε ελιές από την Πελοπόννησο, δεν μπορούμε τα δέντρα μας που είναι μέσα στον αστικό ιστό και, και δίπλα στα σπίτια μας να τα κόβουμε έτσι απλά. Θέλω να πιστεύω επίσης ότι την επόμενη φορά όταν και εγώ προσωπικά αλλά και οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι επισημαίνουμε κάποιες ελλείψεις ή κάποιες αδυναμίες κατά τη διάρκεια της λήψης μιας απόφασης, αυτές θα λαμβάνονται σοβαρά τόσο από το Προεδρείο όσο και από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Η αυτοψία της Δασοπόνου και του υπαλλήλου του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Σερών έκρινε ότι το δέντρο είναι υγιές. Δεν απαιτείται η κοπή του, παρά μόνο κάποιες παρεμβάσεις γύρω από αυτό, σώζοντας τον πλάτανο και δικαιώνοντας την κυρία Χαραλαμπίδου για την προσφυγή που κατέθεσε. Προσωπικά θα ήθελα να πω το εξής, ότι πρέπει να δείχνουμε λίγο περισσότερη σοβαρότητα σε σχέση τόσο με τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, όσο και με το γεγονός ότι πρέπει να διαφυλάττουμε το φυσικό μας τοπίο. Κάποια από αυτά τα δέντρα που έχουμε μέσα στον αστικό ιστό θα μπορούσαν ίσως στο μέλλον να χαρακτηριστούν και μνημεία της φύσης, όπως είναι ο πλάτανος του Ελαιώνα, όπως είναι λόγω ιστορικής σημασίας ο πλάτανος του Γρηγορίου Ρακιτζή. Και μία μπορεί να φαίνονται μικρά και ασήμαντα κατά κάποιο τρόπο για κάποιους από πολίτες, δημότες, αλλά ουσιαστικά είναι αυτά που δένουν τον τόπο μας με την ιστορία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Νυχτοπάτης ανέφερε ότι εφόσον δεν υπάρξει κάποια άλλη νομική ενέργεια, ο πλάτανος θα καλοπιστεί και θα γίνουν οι απαιτούμενες διαμορφώσεις. Έχουμε εισήγηση της υπηρεσίας Πρασίνου. Αν δεν προχωρήσει με κάποιο άλλο νομικό τρόπο αυτό το θέμα και παραμείνει ο πλάτανος, εμείς θα πάμε να κάνουμε και εκεί μια διανόβωση γύρω από τις ρίζες του δέντρου στο πεζοδρόμιο, όπως κάνουμε σε πάρα πολλά άλλα σημεία στην πόλη. Φυσικά αυτό όταν έχουμε την οριστική απάντηση ότι δεν θα γίνει οποιαδήποτε άλλη νομική ενέργεια.